Ψηφοδέλτια και εκλογικοί κατάλογοι κάνουν φτερά από τον Ντόνετσκ. Η Ουκρανία έχει μπει στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές της 25ης Μαΐου. Ωστόσο, οι περιοχές στα ανατολικά της χώρας που ελέγχονται από φιλορώσους έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα μποϊκοτάρουν τη διαδικασία. Εκτός από τα ψηφοδέλτια και τους εκλογικούς καταλόγους που εξαφανίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά κτίρια που θα χρησιμοποιούνταν ως εκλογικά κέντρα έχουν κλείσει. Εν τω μεταξύ, οι μάχες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συμπλοκών μεταξύ φιλορώσων και Ουκρανών στρατιωτών. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Καρλίφκα, βορειοδυτικά του Ντόνετσκ. Οι 4 από τους νεκρούς ήταν μάλλον αυτονομιστές και ο 5ος εθελοντής που πολεμούσε στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού. Εικόνες καταστροφής συνθέτουν το σκηνικό και στο Σλαβιάνσκ.